Να σας ευχαριστήσω που σήμερα παρευρίσκεστε σε αυτή την πραγματικά όμορφη εκδήλωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Διευθύνου Μάθησης, την κυρία Σοφία Χατζάρα. Την κυρία Χατζάρα, για την τιμή την οποία μας κάνει να παρευρεθεί στη σημερινή πραγματικά όμορφη και για τη φιλοξενία του χώρου που μας προσφέρει για να κάνουμε σήμερα την όμορφη εκδήλωση. Λέγομαι Δημήτρης Τραπεζιώτης, είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημών με την επωνυμία Ινστιτούτο Έρευνας και Μελέτης του Κηδίδης. Για μας, όπως και για την κυρία Χατζάρα και για το Δήμο Περιλησίων, είναι η πρώτη μας διασώσεις εκδήλωση, με όσους περιορισμούς δυστυχώς επιβάλλει δύσκολη κατάσταση η οποία ζούμε και στην οποία δυστυχώς με αυτούς τους περιορισμούς πρέπει να προσαρμοστούμε και να συμμορφωθούμε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω καθ' όλους σας τους ευχαριστούμε, τους παρευρισκόμενους, τον κύριο Κεχρή από την πλευρά της Περιφέρειας, την κυρία Λίνα που την άκουσα. Και θα ήθελα πάνω απ' όλα να πω ότι σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο τον καθηγητή, τον τέλος αντιπέτρανε του Παντρίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κοντογιώργη, σε ένα πραγματικά ενδιαφέρουσα διάλεξη γύρω από το Βυζάντιο. Ο λόγος στον Θεόδωρο Παντούλα που είναι ο λόγος στον καθηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ όλους τους συντελεστές και τους παρευρισκόμενους. Ευχαριστώ πολύ τους παρευρισκόμενους και τους συντελεστές αυτής της βραδιάς. Το ερώτημα τι είναι το Βυζάντιο ταλανίζει από τον 18ο αιώνα, όχι πριν, όλη την ανθρωπότητα με προτεραιότητα την Ευρώπη και σε μια ύστερη φάση και τον ελληνικό κόσμο. Τον ελληνικό κόσμο από τη στιγμή που προετοιμάζεται και πραγματοποιείται η εμφύτευση του απολυταρχικού κράτους στη μήτρα του ελληνισμού, του λεγόμενου ελληνικού κράτους. Τι είναι λοιπόν το Βυζάντιο? Υπάρχουν πολλά επίπεδα προσέγγισης που νομίζω πρέπει κανείς να τα συνεκτιμήσει. Πρώτα-πρώτα, ποια είναι η θέση του στην κοσμοϊστορία? Είναι μια πραγματικότητα που, αν θέλει κανείς να είναι πραγματιστής, ρεαλιστής στην σύλληψή του, συμπυκνώνει το σύνολο της ιστορίας που αντιπροσωπεύουν ο κλασικός ελληνικός κόσμος, ο ελληνιστικός κόσμος και η Ρώμη, 11 αιώνες. Για να είναι τόσο ανθεκτικό πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί είναι, γιατί η ιστορία του διακτηνώνεται σε 11 αιώνες, δηλαδή αντιστοιχεί σε χρόνο στην ιστορία τόσων προηγούμενων, δεν θα τις χαρακτηρίσω τώρα, θα τις δούμε στη συνέχεια, εποχών που εντάσσονται στην ιστοριογραφία της εποχής μας. Θα μου πείτε κάποιοι που έχετε λίγο ασχοληθεί με το Βυζάντιο ότι το Βυζάντιο είναι δεσποτεία, όπως και η δυτική δεσποτεία, ο Μεσαίωνας, και επομένως τι μπορούμε να πούμε, και ο Μεσαίωνας κράτησε περισσότερο περίπου από ότι το Βυζάντιο. Και μάλιστα μακροημέρευσε μέχρι και το 19ο στις παρυφές του 20ου αιώνα. Τι είναι λοιπόν αυτό που ταλανίζει τόσο πολύ την υπόθεση αυτή της προσέγγισης του Βυζαντίου, διότι οτιδήποτε και αν κάνουμε στη ζωή μας σε επίπεδο προσέγγισης, στην πραγματικότητα ζούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το Βυζάντιο και όχι την αρχαιότητα. Την αρχαιότητα με την έννοια της κλασικής εποχής. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς τους Έλληνες, αλλά με όλο τον ευρωπαϊκό κόσμο. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει Ανατολή και Δύση, είναι μία διχοτομία που διαμορφώθηκε μεν στους κλασικούς χρόνους,
και αργότερα στην εποχή της Ρώμης, αλλά που εδραιώθηκε στην εποχή του Βυζαντίου. Μόνο που είναι κατά τη διαστολή, δηλαδή είναι περισσότερο βυζαντινός ο δυτικός κόσμος από ότι ο ανατολικός, ο σλαβικός. Αυτό αξίζει να το συγκρατήσουμε, γιατί το θρησκευτικό στοιχείο, ακόμα και αυτό στην Ρωσική Ανατολή, δεν είναι το ίδιο με το θρησκευτικό στοιχείο της που ενσαρκώνει, αν θέλετε, η ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τα εξωτερικά του στοιχεία, είναι πολύ πιο Βατικάνιο, βεβαίως, από ό,τι θα μπορούσε να είναι πιο κοντά στην ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού, την Ορθοδοξία. Για να κατανοήσουμε λοιπόν το Βυζάντιο στις πραγματικές του διαστάσεις, πρέπει να ξεκινήσουμε από μια άλλη γνωσιολογία, από ένα άλλο σύστημα γνώσης, μια άλλη προσέγγιση δηλαδή του κοινωνικού ανθρώπου στην εξελικτική του διαδρομή. Ποια είναι αυτή η προσέγγιση? Είναι αυτό που περιγράφουν και που θα επιχειρήσω εδώ να σας δώσω με μορφή τίτλων, οι 6 τόμοι του επιγραφόμενου το ελληνικό κοσμοσύστημα, που περιλαμβάνει όλη την εξελικτική διαδρομή του κόσμου της ελευθερίας από την απότατη ελληνική αρχαιότητα μέχρι και την νεωτερικότητα. Είναι εκεί που πρέπει να σταθούμε και να δούμε πού εντάσσεται κάθε εποχή. Η εποχή μας, παραδείγματος χάρη, θεωρεί ότι ο ελληνικός κόσμος είναι κεφάλαιο του δυτικού κόσμου και όχι το αντίθετο, πως αν προϋπήρξε ο δυτικός κόσμος και γέννησε τον ελληνικό, όχι τον ελληνικό της Ελλάδας, τον ιστορικό ελληνικό κόσμο. Είναι η μεθερμήνευση και η ιδιοποίηση της ιστορίας, η υφαρπαγή της ιστορίας που χρησιμοποιεί, που επικαλείται πάντοτε ο εκάστοτε ηγεμόνας για να νομιμοποιήσει την ηγεμονία του. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα επιχειρήσω να δω τον κόσμο του Βυζαντίου σε συνάφεια με την ελληνική αρχαιότητα που συναντιέται με τη ρωμαϊκή εποχή, τον δυτικό μεσαίωνα και την νεωτερικότητα. Διότι μέσα από αυτή τη σύγκριση θα μπορέσουμε να αποτιμήσουμε και να δούμε την θέση του Βυζαντίου. Τη θέση του Βυζαντίου σε επίπεδο ταυτότητας, σε επίπεδο ιδιοσυστασίας, τι είναι, κατά το αντίστοιχο που θα λέγαμε σήμερα, τι είμαστε, τι ζούμε, τη δημοκρατία, τη μοναρχία, την ατομική ελευθερία, την καθολική. Αυτό λοιπόν θα επιχειρήσω να σας δώσω στο επίπεδο του Βυζαντίου και βεβαίως σε μια δεύτερη φάση τη σχέση του με αυτό που λέγεται Δύση, Δυτικός Μεσαίωνας και Νεωτερικότητα. Το Βυζάντιο λοιπόν εξ επόψεως ταυτότητας. Όπως είπα, θα σας δώσω τίτλους διότι δεν μπορώ να επικαλεστώ το περιεχόμενο της επιχειρηματολογίας μου και τις πηγές. Ό,τι όμως επικαλούμε μπορώ να σας το τεκμηριώσω με άπειρες πηγές που απαριθμούνται μέσα σε αυτό το εξάτομο, εκ των οποίων οι 4 τόμοι είναι αφιερωμένοι στο Βυζάντιο, ή μάλλον στο Βυζάντιο εξ επόψεως ταυτότητας, εξ επόψεως ιδιοσυστασίας, σχέσεις με τη Δύση και σχέσεις με την εταιρικότητα, όπως επίσης και ένας ολόκληρος τόμος που κάνει το διάλογο η κοσμοσυστημική γνωσιολογία με την νεωτερική ιστοριογραφία και επιστήμη, για να δείξει ακριβώς πώς οικοδομήθηκε αυτή η εικόνα που έχουμε στο για το Βυζάντιο. Η ταυτότητα λοιπόν. Από την πρώτη μέρα που εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη η έδρα του Ρωμαϊκού κράτους, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση ως προς την ταυτότητα. Δεν θα δούμε ποτέ στο Βυζάντιο τις πηγές να μιλάνε για Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτή είναι επινόηση νεωτερική.
δεν θα δούμε ποτέ ή σχεδόν ποτέ να γίνεται λόγος για Ρωμανία. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις σε ελάχιστους στοχαστές του Βυζαντίου, ιστορικούς, που αναφέρονται στην έννοια της Ρωμανίας, και πάλι όμως η έννοια αυτή ξεκινάει πριν από τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη και κυρίως δεν έχει καμία σχέση με την ταυτότητα του Βυζαντίου ως ουσίας, ως περιεχομένου, ως εθνικής, ως έννοιας γένους δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, μπορώ να σας αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο Πέτρος Πατρίκιος, στο περί πολιτικής επιστήμης, όπως το επιγράφει, που μελετά ακριβώς την ρωμαϊκή πολιτεία και τον εξελληνισμό της. Ας θυμηθούμε ότι η έννοια της πολιτικής επιστήμης γεννιέται στους νεότερους χρόνους το 1947. Στον ελληνικό κόσμο του Βυζαντίου υπάρχει από τον 5ο και 6ο αιώνα, ενώ υπάρχει ο τίτλος, γιατί υπάρχει διαρκώς και προηγουμένως, δεν σταμάτησε ποτέ. Αναφέρεται λοιπόν, όπως και οι άλλοι ιστορικοί και στοχαστές της εποχής αυτής, στους Έλληνες το γένος, κι ας είναι χριστιανοί. Όταν, σταχυολογώ τώρα μόνο, όταν ένας ιστορικός και πρέσβης, μέλος μιας αντιπροσωπείας του Βυζαντίου που πηγαίνει στις σκηθικές χώρες, συναντάει κάποιον που είναι ντυμένος σκηθικά, βαρβαρικά, αλλά που μιλάει άπτεστα ελληνικά και του λέει «Εσύ που τα άμαθες τα ελληνικά» και λέει «Είμαι Γκρεκός». Είναι δήλωση ταυτότητας. Άρα, μια δεύτερη χρήση του όρου για την δήλωση ταυτότητας, εκτός από το Έλληνας, είναι το Γκρεκός. Μια τρίτη δήλωση ταυτότητας είναι αυτή που έχει να κάνει με τη διάκριση μεταξύ του οπαδού της Ολύμπιας θρησκείας και της εθνοτικής δήλωσης της έννοιας του Έλληνα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ολύμπια θρησκεία μετά από μία στιγμή χρεώθηκε στον ελληνισμό και όποιος ήταν οπαδός της Ολύμπιας θρησκείας, ανεξαρτήτως εθνικής αναφοράς ή εθνοτικής αναφοράς, χαρακτηριζόταν ως Έλληνας. Όμως την ίδια περίοδο και καθ' όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου έχουμε και την άλλη οπτική του πράγματος, η οποία είναι διαρκής, ασταμάτητη. Δηλαδή, ο Έλληνας κατά το θρήσκευμα και ο Έλληνας κατά το γένος. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο συχνά συναντάμε αυτή τη διαφοροποίηση στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη και στην τρίτη περίοδο του Βυζαντίου. Αλλά να σας αναφέρω το τέλος του Βυζαντίου. Και δεν θα χρειαστεί να αναφερθώ στον γεμιστό και στους άλλους. Θα αναφέρω το Γενάδιο. Έχουν απομονώσει από τον Γενάδιο μία φράση που λέει ότι η ταυτότητά μου είναι χριστιανική, για να πούν ότι αυτός αρνήθηκε την ελληνικότητα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές και πρώτης αλώσεως και μετά οι αναφορές του Γενάδιου στην ελληνικότητα, στον Έλληνα με την έννοια την εθνική, την εθνοτική. Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι αυτοί που χρησιμοποιούν την αμφισημία του όρου Έλληνας είναι εκείνοι οι οποίοι ακριβώς γνωρίζουν και τη διαφορά και τη χρησιμοποιούν αναλόγως. Το ίδιο κάνει και η Άννα Οικομηνή, το ίδιο κάνουν όμως και οι προηγούμενοι, που χρησιμοποιούν περισσότερο την έννοια του Έλληνα, διότι από τον 9ο αιώνα, όταν ο Πάπας πρώτος και στη συνέχεια με ενθάρρυνσή του οι ηγεμόνες της Δύσης αρχίζουν να σκέφτονται ότι για να μπορέσουν να ανακτήσουν χειραφέτηση πολιτική πρέπει να ξαναδιεκδικήσουν την ρωμαϊκή ιδιότητα, την οποία τους αρνούνταν οι Βυζαντινοί,
τότε άρχισε ο βασιλιάς να χρησιμοποιεί τον όρο βασιλεύς των Ρωμαίων, τον 9ο αιώνα. Προηγουμένως δεν το συναντάμε. Έχει διάφορα επωνύμια ο βασιλιάς, αλλά όχι όμως αυτό του βασιλέα των Ρωμαίων. Το χρησιμοποιούν για να δείξουν τι. Όχι ότι έγιναν Ρωμαίοι και μάλιστα όταν εξέλιπε η ρωμαϊκή εθνοτική ταυτότητα, όταν εξέλιπε η Δυτική Ρώμη και έγινε φεουδαρχία και η γλώσσα, αλλά ότι αυτοί είναι επικαρποτές της ιδέας της Ρώμης, καταπίστευμα θα μας πούν ότι είναι, και όχι εθνοτική αναφορά. Δηλαδή είναι πολιτικός όρος που έχει να κάνει με την ιδιοκτησία του Ρωμαϊκού Ιμπέριουμ, δηλαδή της ρωμαϊκής κυριαρχίας επί της Οικουμένης, που το χρησιμοποιούν ακριβώς για να επιβάλλουν την ελληνική κυριαρχία επί της Οικουμένης και όχι το αντίθετο. Άρα και η έννοια του Ρωμαίου που γενικεύεται στη συνέχεια ως προς τους πολίτες και όχι ως προς το κράτος και ως προς τους, την πολιτισμική του αναφορά, θα το δούμε αυτό, η έννοια λοιπόν του Ρωμαίου αποδίδει ακριβώς αυτή την αξίωση των Βυζαντινών να είναι κληρονόμοι του Ρωμαϊκού Ιμπέριου, άρα της Ρωμαϊκής ηγεμονίας. Δεν χρειάζεται να σας πω πολλά παραδείγματα που το ομολογούν. Ο διάλογος αυτός γίνεται στην περίοδο του Βυζαντίου. Παραδείγματος χάρη, Νικόλαος ο πρώτος Πάπας. Δεν μας σώθηκε η επιστολή που του έστειλε ο Μιχαήλ ο Τρίτος και υποθέτω διαχειρός του Φωτίου, αλλά μας σώθηκε η επιστολή του Πάπα προς τον Μιχαήλ. Διαμαρτύρεται λοιπόν γιατί λέει ο Μιχαήλ τους εγκαλεί τους Πάπες και τους Ρωμαίους της Ρώμης, δηλαδή όλους τους Λατίνους, γιατί Λατίνους ή Ιταλούς τους λένε στη συνέχεια, όχι Ρωμαίους, τους εγκαλεί τον ηγέτη, τον βασιλέα της Κωνσταντινούπολης, γιατί, διότι θεωρεί ότι, του λέει ότι οι της Ρώμης είναι Λατίνοι, δεν είναι Ρωμαίοι, δεν είναι άξιοι να είναι Ρωμαίοι διότι περίφθαν στη φεουδαρχία, σημασία να το συγκρατήσουμε αυτό, και ότι η λατινική γλώσσα είναι βαρβαρική και σκυθική, όχι ρωμαϊκή. Ρωμαϊκή είναι η ελληνική. Και συνεχίζει ο Πάπας. Κατά τι είστε Ρωμαίοι, εκτός του ότι είστε κληρονόμοι από τον Κωνσταντίνο του ρωμαϊκού κράτους, κατά τι είστε οι ίδιοι Ρωμαίοι, αφού είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνες, που ντύνεστε ως Έλληνες, που μιλάτε τη γλώσσα των Ελλήνων και παντού λέτε στους άλλους λαούς ότι είστε Έλληνες. Αυτό τι δηλώνει? Πολύ απλά ότι η ελληνική ταυτότητα υπάρχει και συνεχίζει αδιάπτωτη, μιλάμε για τον 8ο-9ο αιώνα που γίνονται αυτοί οι διάλογοι, έτσι, αλλά συνεχίζει και μέχρι τέλους. Ο Βατάτζης με την ίδια ορολογία απευθύνεται στον Πάπα για να του εξηγήσει ότι είναι καταγωγής Έλληνας όπως και η Κωνσταντινούπολη και έχει δικαίωμα να την ανακτήσει στο όνομα της πατρίδας και της ελευθερίας. Επομένως, το διακύβευμα του Ρωμαίου βασιλέα είναι διακύβευμα που διεκδικεί για τους Έλληνες αυτή την ηγεμονία επί της Οικουμένης. Αυτό θα αλλάξει στην πορεία, διότι θα γίνει αντιληπτό από το Μέσο και κυρίως από το Άνω Βυζάντιο ότι δεν είναι εφικτό να υποστηριχθεί η επιβολή της Οικουμένης. Αλλά τότε αρχίζει μια δεύτερη σκέψη στους δυτικούς ηγεμόνες και ιδίως τον Πάπα, ότι αφού εμείς ανακτήσαμε και δηλώνουμε ότι είμαστε Ρωμαίοι, άρα κατά την ίδια έννοια, όπως οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τους Έλληνες, έτσι και εμείς πρέπει να τους ξανακατακτήσουμε. Ξέρετε, στο μεσοδιάστημα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία, που είναι η πληροφορία που μας δίνει ένας πρέσβης του Όθωνα του Πρώτου της Αυτοκρατορίας της Γερμανίας, του Λιουτπράντου, ο οποίος πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να παρακαλέσει να του δώσουν μία νύφη από αρχοντική οικογένεια για να παντρέψει ο Όθωνας
το γιο του, τον Όθωνα, τον Β' στη συνέχεια, είναι η περίφημη Θεοφανό που όμως δόθηκε από τον Τσιμισκή στη συνέχεια. Εκεί λοιπόν το Βυζάντιο δείχνει τη δύναμή του. Επειδή το συμφέρον των Γερμανών, όπως δίνονταν, ήταν να κατέχουν έστω και ένα μέρος της Ιταλίας, διότι εκεί υπήρχε μια ελάχιστη νομισματική οικονομία, δηλαδή χρήματα για να κινήσει τα πράγματα που δεν υπήρχαν στη Γερμανία, η φεουδαρχία, αρχίζει να παρενοχλεί τη Ρώμη και τότε να την πολιορκεί, δηλαδή να την ενοχλεί για να την καταλάβει. Και τότε λοιπόν, για να δείξει τη δύναμη του, το Βυζάντιο τον καταταλαιπωρεί, τον κλείνει σε σκοτεινά σημεία για να δώσει σήμα ότι εδώ υπάρχει δύναμη. Ένα από τα στοιχεία της αντιμαχίας η οποία γίνεται μεταξύ του Λιτπράντου και των αξιωματούχων που συνομιλούν μαζί του είναι και γιατί ο Γερμανός αυτοκράτορας χρησιμοποιεί το επωνύμιο του Ρωμαίου αυτοκράτορα. Και προσπαθεί ο δυστυχής να εξηγήσει, για να μην ταλαιπωρείται ο ίδιος, όχι γιατί το πιστεύει, ότι μα εσείς το απεμβολήσατε αυτό, δεν είστε πια Ρωμαίοι. Κατά ατυχή συγκυρία τότε έρχεται και μία επιστολή του Πάπα για να συνηγορήσει υπέρ του να δώσουν μία νύφη στο γιο του Γερμανού αυτοκράτορα, όπου αποκαλεί τον μεν βασιλιά του Βυζαντίου, βασιλιά των Γρεκών, τον δε βασιλιά Όθωνα της Γερμανίας, βασιλιά των Ρωμαίων. Τα κείμενα γράφουν, όπως τα λέει ο Λιουτπράντος, ότι οι Βυζαντινοί, λέει, έφτασαν να μαστιγώνουν τη θάλασσα ακόμη, γιατί επέτρεψε σε μια τέτοια επιστολή να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Έπρεπε να βυθιστεί το καράβι για να πνιγεί και η επιστολή αυτή. Διότι ήταν ύβρις που, όχι στην ελληνικότητα που την ομολογούν οι ίδιοι όταν διαλέγονται με τον Λιουτπράντο, αλλά στην αμφισβήτηση της ρωμαϊκής ηγεμονίας που ήταν πια καταπίστευμα των Βυζαντινών. Νικηφόρος Φωκάς λοιπόν είναι η εποχή αυτή. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να σας μιλήσω περισσότερο για αυτή την ταυτότητα. Θα παραμείνω μόνο σε ένα τελευταίο σημείο που κυκλοφορεί ευρύτατα στις μέρες μας. Το όνομα Βυζάντιο. Θα ξέρετε όλοι και είμαι βέβαιος ότι αν σας ρωτήσω αυτό θα μου απαντήσετε, ότι είναι επίκτητο του 16ου αιώνα από τον Γερμανό Ιερώνυμο Γούλφ, ο οποίος το χρησιμοποίησε για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψεύδος. Είναι άλλο πράγμα η χρήση του Βυζαντίου στην εωτερικότητα και άλλο πράγμα ποιος το χρησιμοποίησε τον όρο Βυζάντιο. Ο όρος Βυζάντιο εισέρχεται στην γλώσσα των Βυζαντινών για να προσδιορίσουν το κράτος του Βυζαντίου από τις πρώτες μέρες της μετεγκατάστασης της Μητρόπολης στην Κωνσταντινούπολη. Φτάνουν στο σημείο να λένε ότι εμείς είμαστε απόγονοι των Μεγαραίων, του Βύζαντα. Φτάνουν στο σημείο να μην χρησιμοποιούν κατά τη συντριπτική πλειοψηφία άλλον όρο εκτός από τον όρο του Βυζαντίου. Υπάρχει όμως και μια πραγματικότητα που, μολονότι πολλοί καταγίνονται σε όλη τους τη ζωή με το Βυζάντιο, δεν έχουν καταλάβει την φύση του Βυζαντίου. Το Βυζάντιο είναι το κράτος της ελληνικής οικουμένης που οικοδομήθηκε μετά τον Αλέξανδρο, η Κοσμόπολη. Το κράτος αυτό και στους ελληνιστικούς χρόνους και στους ρωμαϊκούς, επομένως και στους Βυζαντινούς, δεν ορίζεται με βάση τον κόσμο ο οποίος υπάρχει. Το μακεδονικό κράτος ήταν το κράτος των Μακεδόνων. Το αθηναϊκό το κράτος των Αθηναίων. Το γαλλικό σήμερα το κράτος των Γάλλων. Το κράτος της οικουμένης, η Κοσμόπολη, ορίζεται από αυτόν που ελέγχει το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Στους ελληνιστικούς χρόνους είναι ο μονάρχης, ο οποίος όμως είναι μια ήπια μορφή κληρονομικής μοναρχίας που ουσιαστικά κατευθύνει τις πολιτικές του δυνάμει της δυναμικής της Μητρόπολης πόλεως, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι, για να κατανοήσουμε αυτή τη σχέση, ο Αντίοχος ο Τρίτος, που είχε ένα κράτος που έφτανε μέχρι την Ινδία, όταν θέλει
να γίνει δήμαρχος της Αντιόχειας, κατεβαίνει και κάνει προεκλογική εκστρατεία και μας λέει πηγαίνει, μιλάει στον έναν, του υπόσχεται, μιλάει στον άλλον και του υπόσχεται και αυτού. Δηλαδή κάνει ψήφους κι αυτός. Ποιος διανοείται ότι σήμερα ένας πρωθυπουργός θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο για να γίνει δήμαρχος της Αθήνας συγχρόνως ή του χωριού του. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, για να μην σας αναφέρω άλλα παραδείγματα, ανέφερα μόνο αυτό, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι το όνομα των ελληνιστικών κρατών είναι το όνομα αυτών που έχουν τη μοναρχία στα χέρια τους, των Πτολεμαίων, των Σελευκηδών κλπ. Με τη Ρώμη δεν γίνεται το ίδιο. Η Μητρόπολη δεν δίνει το όνομά της σε όλη την επικράτεια. Λοιπόν, και στο Βυζάντιο, η Μητρόπολη αφού αποκαλείται Βυζάντιο δίνει το όνομά της, και αυτό οι πηγές το ομολογούν ευρύτατα, σε όλη την επικράτεια. Σπανίως θα χρησιμοποιηθεί σε κάποια όρια της ασιατικά το όνομα της Ρωμανίας για να πούν ήρθαν οι Άραβες στην επαρχία τάδε της Ρωμανίας, διότι εκεί ήταν διαφορετικές συνθήκες. Αλλά το όνομα Βυζάντιο της Μητρόπολης ορίζει το κράτος ολόκληρο, την επικράτεια. Για τον ίδιο λόγο, ότι είναι το κράτος της Κοσμόπολης. Τι στοιχειοθετεί αυτό? Ότι η Μητρόπολη είναι είτε η ηγεμονεύουσα πόλης επί των πόλεων ή, όπως είναι στην πρώτη περίοδο της Ρώμης, τη Ρωμαϊκή Πολιτεία, ή είναι η Μητρόπολη αυτή η οποία καθορίζει τις γενικότερες πολιτικές ως βασιλεύουσα πόλη, όπως είναι στο Βυζάντιο. Θα δούμε γιατί άλλαξε η έννοια. Αλλά όμως η Μητρόπολη είναι αυτή που καθορίζει την έννοια του κράτους, του συνολικού κράτους. Υπάρχει και μία άλλη διαφορά που πρέπει να την συγκρατήσουμε εδώ, που έχει να κάνει με την ίδια την εξέλιξη αυτής της ταυτοτικής με εθνικούς όρους αναφοράς των Βυζαντινών στην ελληνικότητα. Το γεγονός ότι όλα τα παραδείγματα, τα πρότυπα αναφοράς από την πρώτη περίοδο είναι τα ελληνικά των ελληνιστικών χρόνων και της κλασικής αρχαιότητας. Από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που ήταν προηγουμένως. Ο Όμηρος, το βασικό εγχειρίδιο, οι τραγωδίες, οι δημιουργίες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, και για να προσθέσω, δεν έχουμε μεταφράσεις των έργων αυτών, διότι η γλώσσα των Βυζαντινών και στο επίπεδο της Εκκλησίας και στο επίπεδο του σχολείου, της εκπαίδευσης, είναι η γλώσσα που συνεχίζει αδιάπτωτα χωρίς καμία αλλαγή και επομένως που την κατανοούν και την διδάσκονται σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και που είναι αυτή που αναπτύσσεται και λειτουργικά με τα κείμενα της Εκκλησίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το Βυζάντιο, όπως και ο ελληνικός κόσμος στο σύνολό του συμπεριλαμβανομένης και της τουρκοκρατίας, είναι ένας κόσμος εγγράμματος. Σε όλα τα επίπεδα εγγράμματος. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι από την εκπαίδευση, την οικονομία, την ταυτότητα, τη δήλωση ταυτότητας, οι Βυζαντινοί έχουν αυτή την σημειολογία της αναγωγής στο παρελθόν του ελληνισμού, αλλά και της ίδιας της ταυτότητάς τους στην περίοδο του Βυζαντίου. Έχουν αποκόψει τα παραδείγματά τους σε σχέση με τη Ρώμη, είναι από απειροελάχιστα έως μόνο ιστορικά, όχι ταυτοτικά. Δεν αναφέρονται σε πρότυπα αναφοράς των Ρωμαίων. Βεβαίως, η διαδικασία εξελληνισμού αναπτύσσεται σε περισσότερα επίπεδα. Ο κόσμος του Βυζαντίου, οι κοινωνίες του Βυζαντίου είναι ελληνικές. Η γλώσσα της πολιτικής στο Βυζάντιο, συμπεριλαμβανομένης και της Μητρόπολης, είναι η ελληνική. Νομοκατεστημένες τάξεις δεν υπάρχουν, οπότε η επικοινωνία της κοινωνίας με τον βασιλέα γίνεται στα ελληνικά. Η νομοθεσία όμως εξακολουθεί και εμένει για ένα διάστημα και είναι στα λατινικά. Τελειώνει κάποια στιγμή
και γίνεται προφανές ότι κανέναν δεν ενδιαφέρει και ίδιο ο Ιστινιάνος αρχίζει και γράφει και την νομοθεσία στα ελληνικά, εκφράζοντας τη λύπη του, διότι η λατινική γλώσσα είναι μια άγνωστη γλώσσα. Να συμπεριλάβω σε αυτή την ελληνικότητα και την Εκκλησία βεβαίως, όπου ο Πάπας την εγκαλεί, διότι μιλάει τη γλώσσα των Ελλήνων και όχι τη γλώσσα των Ρωμαίων. Ας δούμε όμως, γιατί πολλοί λένε, ναι, υπάρχει ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική γλώσσα και βεβαίως σπέβδουν να επισημάνουν όχι για τους ελληνιστικούς χρόνους, όχι για τους ρωμαϊκούς χρόνους, αλλά ειδικά για το Βυζάντιο, ότι είναι και πολυεθνικό. Πολλοί μάλιστα λένε, τι ήταν ο βασιλιάς Τάδε, λέει, γιος μιας Σέρβας, ο άλλος ήταν γιος μιας Λατίνας, ενός... Είναι σαν να λέμε τώρα ότι βλέπουμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και ψάχνουμε να δούμε αν είναι Ιρλανδός, αν είναι Έλληνας και όχι τι πολιτικές ακολουθεί. Όλοι οι βασιλείς του Βυζαντίου ακολούθησαν μία συγκεκριμένη πολιτική η οποία είχε να κάνει με την ελληνικότητα του Βυζαντίου και τα συμφέροντα του Βυζαντίου. Ήταν ενσωματωμένη δηλαδή σε αυτόν τον πολιτισμικό κύκλο. Αυτή λοιπόν η ταυτότητα του Βυζαντίου, των Βυζαντινών, έχει δύο επίπεδα προσέγγισης που πρέπει να τα συγκρατήσουμε. Το ένα είναι το εθνοτικό. Είναι εθνοτικά, πολιτισμικά δηλαδή, κοινωνία η οποία συναντιέται γύρω από την ταυτότητά της. Δεν είναι ό,τι συμβαίνει στη φεουδαρχία που, αν ρωτήσετε κάποιον εκεί, θα σας πει, αν του πείτε τι είναι, θα σας πει ότι είναι ο υπήκοος ή το μέρος της ιδιοκτησίας του φεουδάρχη, του ηγεμόνα. Είναι η ταυτότητα, όπως θα μας πει σε ένα εξαιρετικό κείμενο ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, είναι η πολιτισμική ταυτότητα που, στην οποία υποτάσσεται, υπάγεται και ο βασιλιάς και όλοι μέσα στη ρωμαϊκή ιεραρχία. Δηλαδή στη βυζαντινή, στην ελληνική ιεραρχία, όπως την διευκρινίζει. Άρα λοιπόν, αυτό δηλώνει τι, ότι ο βυζαντινός κόσμος δεν είναι φεουδαλικός, διότι αυτού του είδους η πολιτισμική ταυτότητα υπάρχει μόνο στον ανθρωποκεντρικό κόσμο, δηλαδή στις κοινωνίες με ελευθερία. Σήμερα εάν μας ρωτήσει κάποιος θα πούμε ότι έχουμε την προσωπική μας ταυτότητα, έχουμε πολλές επιμέρους ταυτότητες από το χωριό μας μέχρι το σχολείο μας μέχρι το πανεπιστήμιο μας, και έχουμε και τη συνολική ταυτότητα του Έλληνα, ό,τι θα πει και ένας Ιταλός και ένας Γάλλος. Αυτό έλεγαν και οι Βυζαντινοί λοιπόν, ότι ήταν εθνοτικά διαφορετικοί, αλλά πολιτισμικά, εξ επόψεως συνολικής ταυτότητας, ανήκαν στο γένος των Ελλήνων. Αυτό, αν θέλετε, το συναντάει κανείς όχι ανά αιώνα, σε όλη την περίοδο, αλλά και κάθε μέρα, σε όλα τα έγγραφα, δηλαδή τις πηγές του Βυζαντίου, είναι παρούσα αυτή η δήλωση πολιτισμικής ταυτότητας με ανθρωποκεντρική αναφορά. Το δεύτερο στοιχείο όμως αυτής της πολιτισμικής ταυτότητας είναι αναπόφευκτα το πολιτικό, αυτό που κάνει δηλαδή μια πολιτισμική ταυτότητα, μια εθνότητα έθνος. Είναι η συνείδηση κοινωνίας, η οποία συνείδηση κοινωνίας έχει και πολιτικό πρόταγμα, δηλαδή είμαστε Έλληνες, θέλουμε να έχουμε και τη δική μας πολιτική συγκρότηση για να αυτοκαθαριζόμαστε, άρα να είμαστε, να έχουμε το κράτος μας και να υπάρχουμε μέσα σε αυτό. Αυτή λοιπόν η εθνική αναφορά των Βυζαντινών είναι δεδομένη και έχει αποδειχθεί από τις πηγές από αρχής μέχρι τέλους. Δεν τέλειωσε ποτέ, όπως ήταν εθνικά Έλληνες στην περίοδο της Ρώμης, της Ρωμαϊκής ηγεμονίας, έτσι παρέμειναν εθνικά Έλληνες και όταν κατέκτησαν αυτή την ταυτότητα, την ηγεμονία της οικουμένης με το επιχείρημα του ρωμαϊκού καταπιστεύματος. Άρα λοιπόν, όταν χαρακτηριστικά πολεμάνε οι Βυζαντινοί, πολεμάνε στο όνομα της πατρίδας και όχι στο όνομα του ηγεμόνα. Είναι όταν απευθύνεται ο ηγέτης του στρατεύματος, του στρατιώτες για να τους ενθαρρύνει να πολεμήσουν, τους λέει ότι πολεμάνε στο όνομα της πατρίδας, της ελευθερίας και συγχρόνως
να έχουν τους καλεί να έχουν ως πρότυπα το Μεγαλέξανδρο, τους γενναίους πολιτικούς και στρατηγούς. Το ίδιο και σε σχέση με τις πολιτικές που ακολουθούνται στο εσωτερικό του κράτους, από το επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής και της φιλανθρωπίας μέχρι τις άλλες πολιτικές. Και εκεί, στο όνομα του έθνους, του γένους των Ελλήνων, όπως θα το αποκαλέσουν ανεξαρτήτως του αν θα το αποκαλέσουν ρωμαϊκό ή γρεκικό ή ελληνικό, αλλά πάντα είναι με την ίδια ταυτοτική αναφορά. Αν λοιπόν μιλάμε για μια ταυτότητα η οποία είναι ταυτότητα γένους, έθνους και όχι ελληνοφωνίας και είναι ταυτότητα η οποία ανασυνδέεται με αυτό που αποτελεί ιστορικό παρελθόν της ταυτότητας αυτής, δηλαδή την ιστορική ελληνικότητα, παρακάμπτοντας τη Ρώμη, θα πρέπει να διαρωτηθούμε τι προκαλεί αυτή τη συνέχεια του ελληνικού κόσμου, της ταυτότητας του ελληνικού κόσμου. Ήδη αναφέρθηκα στο ανθρωποκεντρικό γίγνεσθε. Δεν περιήλθε στη φεουδαρχία η Δύση, η Ανατολή, δηλαδή ο ελληνικός κόσμος, όπως περιήλθε στην φεουδαρχία η Δυτική Ρώμη. Από τη στιγμή που κάποιος περιέρχεται στη φεουδαρχία, πάβει να έχει εθνική ταυτότητα, εθνική αναφορά, όπως είπαμε, και έχει απλώς την ταυτότητα του φεουδάρχη, του ηγεμόνα που ιδιοκτησιακά του ανήκει. Ας δούμε λοιπόν τι ήταν αυτό το Βυζάντιο ως κράτος, ως πολιτιακό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα μέσα στο κράτος αυτό. Άρα τι ήταν ο κόσμος του Βυζαντίου, η κοινωνία του Βυζαντίου. Πρώτα-πρώτα σας ανέφερα πριν ότι το κράτος αυτό είναι ένα κράτος που αποκλήθηκε ήδη στους ελληνιστικούς χρόνους από τους στοικούς, κοσμόπολη. Η κοσμόπολη ορίζει ένα κράτος που ηγεμονεύει, έχει δηλαδή επικράτεια το σύνολο της οικουμένης, εν προκειμένου της ανθρωποκεντρικής οικουμένης. Αυτό το κράτος λοιπόν ενσωματώνει, και είναι η ιδιοσυστασία του, έτσι, ενσωματώνει τις πόλεις, δεν τις καταργεί, τις ενσωματώνει μέσα στους κόλπους του και συγχρόνως η κεντρική πολιτεία παίζει το ρόλο του κεντρικού πολιτικού συστήματος, η Μητροπολιτική Πολιτεία. Το Βυζάντιο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του κράτους αυτού της οικουμένης, της κοσμόπολης, και θα δούμε γιατί. Πρώτα-πρώτα, διότι αφήνει τις πόλεις να επαναφέρουν τη δημοκρατία. Πρέπει να κάνω μια υποσημείωση εδώ, ότι ο χριστιανισμός δεν ήταν μία άλλη θρησκεία απλώς. Ο χριστιανισμός υιοθετήθηκε από τον ελληνικό κόσμο ως μία πράξη επαναστατική εναντίον των Ρωμαίων σε δύο επίπεδα, το εθνικό και της δημοκρατίας. Γι' αυτό αποκλήθηκε εκκλησία. Είναι η εκκλησία, εισάγουν δηλαδή οι χριστιανοί την έννοια της εκκλησίας του Δήμου των Πιστών. Και την αγαπητική σχέση που δίδαξε ο Χριστός ως προσωπική σχέση μεταξύ των ανθρώπων, την μετέβαλαν σε κοινωνικό διακύβευμα, επανέφεραν δηλαδή την κοινωνική πολιτική που εφήρμοζε η δημοκρατία και που την εφήρμοζαν ακριβώς εν εκκλησία του Δήμου. Γι' αυτό και στην Ορθοδοξία θεωρείται ότι είναι παράλογο να γίνεται η λειτουργία της Κυριακής χωρίς πλήρωμα, χωρίς την εκκλησία του Δήμου δηλαδή. Άρα ο χριστιανισμός λοιπόν δεν έρχεται να ανατρέψει την πραγματικότητα που των πόλεων, απλώς είναι το όχημα για να διαμορφωθεί μια καθολική οικουμενικού χαρακτήρα ιδεολογία, προκειμένου αυτή η καθολικού χαρακτήρα ιδεολογία να επαναφέρει στον δρόμο το αίτημα δηλαδή της δημοκρατίας στα κοινά, στις πόλεις και της κοινωνικής πρόνοιας και συγχρόνως να υπερβεί, συνέβαλε τα μέγιστα στο να
εκπνεύσει η Δυτική Ρώμη και να επιβληθεί, να αναγκαστούν δηλαδή να επανέλθουν οι Ρωμαίοι και να παραδώσουν τη Ρώμη στα ελληνικά χέρια. Η Ρώμη έφτασε στο αδιέξοδό της στην εποχή της Αυτοκρατορίας. Η εποχή της Αυτοκρατορίας, γιατί θα το δούμε ότι συνεχίζει πολλοίς κόσμος σήμερα, μάλιστα όχι αιμονικά συνεχίζει, να αποκαλεί τον βασιλέα του Βυζαντίου Αυτοκράτορα και το κράτος του Βυζαντίου Αυτοκρατορία. Είναι μέσα στα εγχειρήματα της ιδιοποίησης καταστάσεων και αποδόμησης μιας πραγματικότητας. Η δεύτερη περίοδος της Ρώμης χαρακτηρίζεται αυτοκρατορική γιατί. Διότι ο βασιλιάς της Ρώμης πρώτα-πρώτα δεν εκλέγεται από τη σύλληπτο, αλλά εκλέγεται από το στρατό. Πάβει να έχει ουσιαστικά έδρα τη Ρώμη. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται από το στρατό αυτοκράτορας και ως εκ της ιδιότητός του ως αυτοκράτορας ασκεί και καθήκοντα βασιλέα. Ξέρετε, η έννοια του αυτοκράτορα στην ελληνική ορολογία είναι αυτή και τη συναντάμε και στην ορολογία των Βυζαντινών και των Ρωμαίων, ότι αυτοκράτορας είναι ο αρχηγός του στρατού. Γι' αυτό και στο Βυζάντιο ο βασιλέας χαρακτηρίζεται βασιλέας, αλλά υπάρχει και το προσωνύμιο του αυτοκράτορα μόνο επί συμβασιλείας, για να φανεί ποιος είναι ο αρχηγός του στρατού. Αλλά αυτοκράτορας είναι και ένας αξιωματούχος που θα οριστεί με αποκλειστικές αρμοδιότητες να αποφασίσει για κάτι σε μια αποστολή. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ τις πόλεις, οι οποίες συνεχίζουν αδιάπτωτα με το ίδιο καθεστώς επανεφέροντας και τη δημοκρατία, όπως συνέβαινε και στην κλασική εποχή. Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν είναι η Μητρόπολη. Τι είναι αυτή η Μητρόπολη? Κοιτάξτε, η Μητρόπολη είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολύ εντύπωση όταν το αναλύουμε. Πρώτα-πρώτα είναι η πόλη του Βυζαντίου, Κωνσταντινούπολη, με κεφαλαίο Π. Αυτή η πόλη, επειδή είναι η Κοσμόπολη, μεταβάλλεται σε βασιλεύουσα πόλη επί των πόλεων. Βασιλής των πόλεων είναι. Αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ της πρώτης περίοδου της Ρώμης και της δεύτερης περίοδου της αυτοκρατορικής. Επανέρχεται δηλαδή η πολιτική λειτουργία της Μητρόπολης στο κέντρο, στην κοινωνία της Μητρόπολης, αντί να ανήκει στο στρατό ή στη σύγκλητο. Εδώ είναι θεμελιώδης θεσμός της πολιτείας, ο Δήμος και η Βουλή, η σύγκλητος. Όπως λέγανε έδοξε τη Βουλή και το Δήμο στην Δημοκρατία, έτσι και εδώ πολλά έγγραφα μιλάνε ακριβώς για την βούληση του Δήμου και τη Συγκλήτου στη λήψη των αποφάσεων. Ο βασιλέας δεν είναι ούτε κληρονομικός, ούτε ο κορυφαίος θεσμός που ορίζει το πολιτικό σύστημα και ενσαρκώνει την ενότητα, είναι ο εκτελεστικός βραχίωνας, δηλαδή ο εντολοδόχος της Μητρόπολης Πολιτείας. Εκλέγεται και ανακαλείται ελευθέρως και αβιάστος. Πολλοί λένε το Βυζάντιο δεν είχε σύνταγμα. Πολλοί, όταν λέω πολλοί, όχι από τον κοινό κόσμο, από αυτούς που δηλώνουν Βυζαντινοί, ιστορικοί. Ένας νομικός πολιτισμός 1100 χρόνων που εφαρμόζεται με μορφολογικές αναδιατάξεις αλλά αδιάπτωτα σε όλη την περίοδο αυτή, δεν είναι νοητό να θεωρούμε ότι επειδή δεν συνέταξαν και ένα κείμενο δεν υπάρχει σύνταγμα. Υπάρχει και οι κανόνες διατυπώνονται, αποτυπώνονται με σαφήνεια και κανείς δεν αποτολμά να τους παραβιάσει. Πολλές φορές έχουμε δηλώσεις διαφοροποίησης. Κάποιος βασιλιάς δηλώνει ότι έχει δικαίωμα να διορίσει το γιο του διάδοχο και του απαντούν πού το βρήκες αυτό, δεν υπάρχει στη δική μας δικαιοταξία. Ο στρατός πάβει να αποτελεί θεσμό
της πολιτείας και λειτουργεί ως θεσμός, ως πολιτική δύναμη. Δηλαδή μπορεί να εκλέξει ο ίδιος έναν αρεστό σε αυτόν και να έρθει μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και να τον, για να εξαναγκάσει το Δήμο και τη Σύγκλιτο να το αποδεχθεί. Αλλά ζητάει την νομιμοποίηση από τη Σύγκλιτο και το Δήμο. Όταν ο βασιλέας αποτολμά να δολοφονήσει με συνωμοσία ο συνωμότης και γίνεται βασιλέας γιατί δολοφονεί τον κάτοχο της βασιλείας, επιχειρεί να αποκτήσει συγγενική σχέση, να παντρευτεί τη γυναίκα του πρώην βασιλιά ή να βρει τρόπους νομιμοποίησης. Γιατί υπάρχει ο διαχωρισμός μεταξύ βασιλέα και τυράννου, ο οποίος διακινείται από την Εκκλησία πολύ περισσότερο από ότι από τα κοσμικά κείμενα. Ο βασιλέας είναι αυτός που εφαρμόζει πολιτικές δημοσίου συμφέροντος στα κοινά, λέει, το κοινό συμφέρον και που έχει εκλεγεί με βάση τα νόμιμα, δηλαδή με βάση την βούληση του Δήμου και τη Συγκλήτου. Αντιθέτως, τύραννος είναι αυτός που έχει παραβιάσει τη μία ή την άλλη περίπτωση. Ο Φωκάς, παραδείγματος χάρη, όχι ο Νικηφόρος Φωκάς, ένας άλλος υπαξιωματικός του Βυζαντινού στρατού που επευλήθη στην Κωνσταντινούπολη, ήταν αυτός ο οποίος αμφισβητήθηκε όσο κανείς άλλος ως τύραννος και εξεπέμφθη της εξουσίας με πρόσκληση του Ηράκλειου από τον Δήμο και τη Σύγκλιτο. Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι υπάρχει ένας νομικός πολιτισμός ο οποίος στοιχειοθετεί αυτή τη σχέση και τη θέση του Βυζαντινού βασιλέα ως θεσμού της πολιτείας της πόλης με κεφαλαίο και όχι ως ενσαρκωθή του πολιτικού συστήματος όπως είναι στην Απολυταρχία. Ο βασιλέας, έχουμε πολλές περιπτώσεις που πηγαίνει στον υπόδρομο, καταθέτει το στέμα του και απολογείται για τις πολιτικές του και μόνο αν υιοθετηθεί επανέρχεται το στέμα στο κεφάλι του και συνεχίζει. Η ζωή, παραδείγματος χάρη, η βασίλισσα του Βυζαντίου, μόλις εκλέγεται από τον Δήμο και τη Σύγκλιτο, πηγαίνει και κάνει απολογισμό στην εκκλησία του Δήμου για να δείξει, λέει, τι παρέλαβε, ώστε και να αποδείξει στο τέλος τι αφήνει πίσω της. Ο Ιουστινιανός ήδη αυτή την εποχή δοξάζεται για την καταστολή, την αμφισβήτηση δηλαδή της αξίωσης του Δήμου να έχει θεσμικό ρόλο στα πράγματα, γιατί εξέλεξε και άλλον βασιλέα, αλλά κανείς δεν λέει ότι όταν ήθελε να χτίσει την Αγία Σοφία πήγαινε πολλά βράδια και παρακαλούσε και συζητούσε με μια κυρία που είχε ιδιοκτησία που ενοχλούσε, ήταν στο μέσον του οικοπαίδου εκεί και έπρεπε να την πείσει για να δεχθεί αντί τιμήματος να παραδώσει την ιδιοκτησία της για να χτιστεί η Αγία Σοφία. Περιτεύει να σας πω ότι ακόμα και η νομοθεσία, έχουμε περιγραφές του τρόπου που λειτουργεί ο βασιλιάς, ποτέ μόνος του, πάντα με το Υπουργικό του Συμβούλιο και πάντα με τη συνεργασία της Συγκλήτου, όπως και οι εξωτερικές του αποστολές που κάνει. Πάντα λειτουργεί υπό το κράτος αυτό. Η Εκκλησία είναι ένας φορέας που ανήκει στο Δήμο, πράγμα που συνεχίζει και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, αλλά συγχρόνως είναι ένας εκ των μεγίστων θεμελιωτών, θεραπώντων του νομικού πολιτισμού του Βυζαντίου. Είναι επομένως ένας θεσμός ο οποίος διαφυλάσσει αυτό που πολλές φορές επιχειρούν οι βασιλείς να παραβούν, σε συνεργασία, πάντα σε αγαστή συνεργασία με τον ίδιο τον Δήμο και όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης αλλά και τους καταπτώπους Δήμους των πόλεων. Πώς ορίζεται η εξουσία του Βυζαντινού βασιλέα? Ως ένομος επιστασία. Εάν κάνετε έναν απολογισμό, ποια ήταν η εξουσία του βασιλέα του Βυζαντίου και ποια ενός πρωθυπουργού σήμερα ή προέδρου μιας οποιασδήποτε χώρας, είναι η εξουσία του Βυζαντινού βασιλιά οχριά.
δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πολιτική κυριαρχία που φτάνει από τον εκάστοτε εκλόγιμο μονάρχη που τον χαρακτηρίζουν και δημοκρατία στον τελευταίο πολίτη, υπήκο ουσιαστικά. Η εξουσία του βασιλέα του Βυζαντίου σταματάει στα τείχη των πόλεων. Ούτε δημοσιονομικό σύστημα έχει το κέντρο, ούτε αρμοδιότητα ακόμα και να στρατεύει, ούτε καμιά άλλη αρμοδιότητα η οποία ανήκει, όλες αυτές ανήκουν στην πόλη, η οποία συνεργάζεται βεβαίως με την κεντρική πολιτεία όταν πρόκειται να αναπτυχθούν πολιτικές επικράτειες. Όταν έχει ανάγκη από στρατό, θα ζητήσει να στρατευτούν αυτοί οι οποίοι πρέπει να στρατευτούν. Όταν εγκαθιδρύει το δημοσιονομικό σύστημα, το συναντάμε αυτό και στην τουρκοκρατία άλλωστε, υπάρχει το κοινό που με βάση το κτηματολόγιο η πόλης γνωρίζουμε τι οφείλει στο κέντρο και είναι το κοινό, η πόλης δηλαδή, εν δημοκρατία που το αποφασίζει και αποδίδει αυτό. Δεν υπάρχει δημοσιονομική αρχή του κέντρου. Είναι μια ένομος επιστασία. Θα πω και κάτι κρίσιμο, εξαιρετικά κρίσιμο για το Βυζάντιο. Ποιος γνωρίζει σήμερα ότι η δουλεία δεν υπάρχει στο Βυζάντιο, έχει εκλείψει. Έχει αρχίσει ήδη η διαδικασία της υπονόμευσης της κρισιμότητας της δουλείας από τους ελληνιστικούς χρόνους. Μας λένε οι ιστορικοί ότι ένα 7% είναι δούλοι. Έχει αρχίσει δηλαδή να αναπτύσσεται αυτό που οι Βυζαντινοί το είπαν σύστημα στην οικονομία και αργότερα στην τουρκοκρατία αποκλήθηκε συντροφία που είναι η εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στην οικονομία, στο οικονομικό σύστημα. Πράγμα που δεν υπάρχει στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία εφήρμοσε τη δημοκρατική αρχή στο πολιτικό σύστημα, αλλά όχι στο οικονομικό σύστημα. Και η καθολική ελευθερία που συνεπάγεται η δημοκρατία εφηρμόστη επειδή ο πολίτης εξέπεσε από την οικονομική εργασία την οποία αναπλήρωσαν οι δούλοι. Τώρα λοιπόν που δεν υπάρχει δουλεία, ο πολίτης γίνεται, το κάθε άτομο είναι πολίτης της πόλης και συμμετέχει στην οικονομία με όρους εταιρικότητας. Γι' αυτό και μιλώ για εταιρική οικονομία. Είναι αυτή που μετακαινώθηκε άλλωστε και στη Δύση μαζί με τα κοινά και που οδήγησε ακριβώς στη μετάβαση στην νεότερη εποχή. Άρα λοιπόν πώς θα ερμηνεύσουμε αυτόν τον κόσμο που εφαρμόζει τη δημοκρατία, αναστοχαστείτε λίγο από το δικό μας Καστοριάδη που υιοθετεί το δόγμα του διαφωτισμού ότι η δημοκρατία εξέλιπε τον 4ο αιώνα, τη συναντάμε επομένως να εφαρμόζεται αδιάπτωτα και ολοκληρωμένα στην περίοδο του Βυζαντίου, διότι εφαρμόζει τη δημοκρατική αρχή και στην πόλη και στην οικονομία και επίσης ότι η περίοδος αυτή δεν είναι περίοδος σκότους, αλλά περίοδος ανθρωποκεντρικής ολοκλήρωσης που στο εσωτερικό του Βυζαντίου αναπτύσσεται και η δυναμική της μεγάλης κλίμακας. Της νεωτερικότητας δηλαδή. Η Ευρώπη με την έννοια της νεωτερικότητας δεν γεννήθηκε στη Δύση. Γεννήθηκε με την υπέρβαση της φεουδαρχίας της Δύσης και της απολυταρχίας. Έχουμε το παράδοξο των ιστορικών, των μεσαιωνολόγων. Θα επικαλεστώ έναν, τον Φίνλεϊ. Ο Φίνλεϊ, πολλοί από αυτούς δοξάζονται στην Ελλάδα για τις ανοησίες που λένε. Ο Φίνλεϊ λοιπόν μέμφεται τον Ιουστινιανό διότι δεν περιέχει η νομοθεσία του διατάξεις όπως έγινε η κωδικοποίηση για τη δουλεία ενώ αντιθέτως περιέχονται διατάξεις για την εταιρική οικονομία. Δεν αντιλαμβάνεται ότι στη Δύση με τη μετάβαση στο Μεσαίωνα, στη Φεουδαρχία η εξέλιπε και η έννοια του πολίτη και η έννοια του δούλου διότι όλοι έγιναν δουλοπάρικοι. Ενώ στην Ανατολή, δηλαδή στον ελληνικό κόσμο του Βυζαντίου, εξέλιπε και η έννοια του δούλου και όλοι, και δεν υπάρχει η έννοια του δουλοπάρικου, αλλά όλοι έγιναν πολίτες της πόλης. Αυτό λοιπόν
προσπαθούν να το ξεπεράσουν, διότι κάποια κείμενα του Βυζαντίου, άλλωστε και της Τουρκοκρατίας, δηλώνουν ότι υπάρχουν δούλοι. Και τι είναι οι δούλοι αυτοί? Είναι, ορίζονται ως δούλοι αυτοί που είναι σε σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δηλαδή τι σημαίνει σχέση εξαρτημένης εργασίας? Η γυναίκα που πηγαίνει στο σπίτι για να εργάζεται είναι δούλα. Το λέγανε και μέχρι πρόσφατα. Εγώ το άκουγα στην καθομιλουμένη της νεοελληνικής κοινωνίας. Κατά την ίδια έννοια που δούλος εθεωρείτο και αυτός που ήταν σε εξαρτημένη εργασία. Δεν θα πω ότι τα δικαιώματα που είχαν οι δούλοι στην Αθηναϊκή Δημοκρατία είναι περισσότερα από όσα έχει ένας εργαζόμενος με εξαρτημένη εργασία σήμερα. Αλλά θα πω ότι στο Βυζάντιο εκλείπει αυτή η διαφοροποίηση. Δεν υπάρχει η έννοια της εξαρτημένης εργασίας. Και όπου συναντιέται, όπως είναι σε βοηθούς στην εταιρική οικονομία, όπως είναι γυναίκες που εργάζονται στο σπίτι και αλλού, χαρακτηρίζονται ως δούλοι επειδή είναι σε σχέση εξαρτημένης εργασίας και όχι επειδή είναι θεσμοθετημένο το καθεστώς τους ως δούλοι. Άλλωστε, σήμερα, για θυμηθείτε λίγο πώς ορίζουμε την έννοια της εργασίας. Ως έλλειψη σχόλης, ασχολία. Και μας θυμίζει εδώ την εποχή του Ισιώδου που λέει άλλοτε το ιδεώδες ήταν η εργασία. Σήμερα το ιδεώδες, λέει, είναι η σχόλη, η αεργία. Αυτό λοιπόν αναπτύσσεται στον ελληνικό κόσμο, αλλά με την αρχή του Βυζαντίου πάβει να υπάρχει αυτή η πραγματικότητα της δουλείας. Και έχουμε λοιπόν καθολική ανθρωποκεντρική διάταξη του Βυζαντίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στη σχέση κοινωνίας και πολιτικής κλπ. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Γιατί νομίζω ότι κοντεύω να σας απασχολήσω, να σας έχω απασχολήσει μία ώρα. Στο Βυζάντιο, το Βυζάντιο αποτελεί μία πλήρη συνέχεια του ελληνικού ανθρωποκεντρικού ιδιώματος, του ανθρωποκεντρικού κόσμου συστήματος, όπως και η Τουρκοκρατία, η μεταβυζαντινή εποχή. Δεύτερον, η διαφορά μεταξύ Βυζαντίου και Δύσεως είναι η διαφορά δεσποτικού κοσμοσυστήματος, αλλά δουλοπαρικίας, και ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. Η Δύση εξέπεσε όχι του ανθρωποκεντρισμού, αλλά και της ιστορίας, διότι περιήρθε στη χειρότερη εκδοχή της δεσποτείας, που είναι η ιδιωτική δεσποτεία, η πρώτη περίοδος της φεουδαρχίας. Η δεύτερη περίοδος είναι της κρατικής δεσποτείας, που θυμίζει την ασιατική δεσποτεία της Αιγύπτου κλπ, αλλά σε μεταβατική μορφή. Αυτό δεν είναι κράτος της νεωτερικότητας, όπως μας λένε, αλλά διαδρομή από τη φεουδαρχία προς την νεωτερικότητα, στην οποία οδήγησε η μετακένωση των παραμέτρων του ανθρωποκεντρικού ελληνισμού στην Δύση. Και επειδή η μετακένωση αυτή έγινε με τους όρους της μεγάλης κλίμακας, γι' αυτό και εκεί αναπτύχθηκε αντίστοιχη δυναμική. Όλα όσα έχει να μας επιδείξει ο δεύτερος μεσαίωνας, δηλαδή της ανάλυσης της κρατικής δεσποτείας στη Δύση, είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία συναντάμε στο Βυζάντιο, αλλά που τα παίρνουν και προσαρμόζονται στις δικές τους φεουδαλικές συνθήκες. Η έννοια του βασιλέα, του μονάρχη. Η έννοια της εκλογής του βασιλέα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εκλογή από τους φεουδάρχες και όχι από το Δήμο. Έτσι. Το συναντάμε ακόμα και στον Καρλομάγνο αυτό. Η έννοια, μάλλον το τυπικό, που δεν είναι τίποτα άλλο, αν ψάξετε την Βρετανική Βασιλεία σήμερα, είναι το τυπικό του Βυζαντίου. Το παίρνουν όλοι οι μονάρχες, οι ηγεμόνες της Δύσεως. Τα κοινά, οι πόλεις, αλλά που είναι η τριτοκοσμική εκφορά της ελληνικής πόλης. Με τον τρόπο αυτόν ερμηνεύουμε, δηλαδή, με το τριτοκοσμικό παράδειγμα ερμηνεύουμε και τα ελληνικά κοινά στις μέρες μας. Κατά την ίδια έννοια και που η εταιρική οικονομία μετακενώνεται εκεί και τα κοινωνικά στρώματα που εισέρχονται στη νομισματική οικονομία και άρα απελευθερώνονται από την φεουδαρχία ουσιαστικά καταλήγουν να είναι στεγασμένα για να προστατευτούν σε αυτή τη δυναμική. Γι' αυτό και στη Δύση, παρόλο που ο θεσμός της δουλείας δηλοπαρικίας παραμένει, η δουλεία αναπτύσσεται μόνο μεταξύ των απικιών, όχι στο ελληνικό κέντρο.
Τι μας διδάσκει λοιπόν το Βυζάντιο? Ότι δεν θα υπήρχε νεωτερικότητα χωρίς αυτό. Θα μπορούσα να είμαστε ή Βυζάντιο ακόμα ή Φεουδαρχία. Δεύτερον, και το κυριότερο, στο σύνολό του ο ελληνικός κόσμος με κορυφαία παράμετρο την κλασική εποχή του κρατοκεντρισμού και της Βυζαντινής Οικουμένης, πληροφορούμαστε για την επιστήμη, τα στοιχεία της επιστήμης που αποτρέπουν την ιδεολογία με την οποία ζούμε σήμερα για την ιστόρηση των φαινομένων και την προσέγγιση της εποχής μας. Δηλαδή, τις έννοιες, τα στάδια, τη βιολογία του κοινωνικού ανθρώπου και βεβαίως τη μεθοδολογία για να ξέρουμε πώς αυτά εφαρμόζονται στην εποχή μας. Άρα, όποιος μιλάει για ελληνική συνέχεια, σημαίνει ότι αποδέχεται την πρόοδο, όχι με την έννοια της επιστροφής, αλλά με την έννοια της αποτίμησης του πώς εξελίσσεται ο κόσμος για να φτάσει στο επόμενο στάδιο. Όποιος δεν αποδέχεται τη συνέχεια και υιοθετεί και ιστορεί τον νεότερο ελληνισμό αλλά και την νεωτερικότητα στο σύνολό της με τους όρους του διαφωτισμού, διδάσκει όχι μόνο τη συντήρηση αλλά και την αντίδραση, τη βαθιά, είναι βαθιά αντιδραστική. Γιατί τι μας λέει η νεωτερικότητα σήμερα? Ότι βγήκε ως εκθαύματος, αλλά δεν έχει παρελθόν και ότι δεν έχει και μέλλον. Ενώ βλέπουμε δηλαδή τις παράμετρους της ζωής μας, όπως η τεχνολογία και η οικονομία, να εξελίσσονται δραματικά, δηλώνουν ότι οι αξίες και οι θεσμοί μας θα παραμείνουν εσαΐ στον 18ο αιώνα, στις αξίες του διαφωτισμού. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα της εκλόγιμης μοναρχίας, που ως εκθαύματος έγινε και αντιπροσώπευση και δημοκρατία, και συγχρόνως μας προειδοποιούν ότι αν το αμφισβητήσουμε, η επόμενη φάση θα είναι η φάση της αποδόμησής του, δηλαδή της οπισθοδρόμησης, άρα του αυταρχικού καθεστώτος. Δεν μας επιτρέπουν δηλαδή αυτό που διδάσκει ο ελληνικός κόσμος, ότι απέναντι στη σημερινή εποχή της εκλόγιμης μοναρχίας, που είναι το βρεφικό στάδιο της ανθρωποκεντρικής εξέλιξης, υπάρχει ο ελληνικός δρόμος που ιτήθηκε μεν, αλλά διδάσκει την πρόοδο, άρα τη μετάβαση προοπτικά στην αντιπροσώπευση, σε αντίστοιχο οικονομικό σύστημα και στο βάθος στη δημοκρατία, άρα σε πολιτικές που ανάγονται στην ελευθερία και στην ευημερία των κοινωνιών και όχι των ολίγων. Αυτό είναι, αν θέλετε, και το συμπέρασμα που μας οδηγεί στο να πάψουμε να ταξινομούμε την ιστορία με βάση το δυτικό Μεσαίωνα, αρχαιότητα Μεσαίωνας που έχει εκφύγει της ιστορίας και νεωτερικότητα. Υπάρχει η ιστόρηση με βάση το ανθρωποκεντρικό κόσμο σύστημα και τη συνέχειά του και η παράπλευρη απώλεια για μια μεγάλη περίοδο της Δυτικής Ρώμης, που στη συνέχεια επανήλθε στον ανθρωποκεντρισμό και κατάφερε να ηγεμονεύσει με τίμημα την κατάλυση του ιστορικού ελληνισμού, τη ρήξη τόσο με τις έννοιες της κλασικής εποχής όσο και με την ιστόρηση της, την κοσμοσυστημική δηλαδή ιστόρηση του κόσμου, της κοσμοϊστορίας. Αυτό είναι κρίσιμο για το πώς προσλαμβάνουμε όχι απλώς το παρελθόν, αλλά το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Αφού ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο καθηγητή, αν θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσεις, στη διάθεσή σας. Είμαι γένος, εννοούμε μια πολιτισμική ταυτότητα. Γένος εννοούμε αυτό που εννοούμε σήμερα έθνος, αλλά που η πολιτισμική ταυτότητα η οποία το υιοθετεί είναι συντεταγμένη με όρους κόσμου συστήματος και όχι με όρους κράτους έθνους. Το ελληνικό κοσμοσύστημα ήταν συντεταγμένο με βάση τη θεμέλια κοινωνίας της πόλεως, άρα ένα άθροισμα πόλεων που στη συνέχεια εντάχθηκε στην κοσμόπολη, αλλά που δεν έπαψε να αποτελεί γένος. Γένος λοιπόν είναι η πολιτισμική ταυτότητα που έχει συγχρόνως και πολιτική ταυτότητα, πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας. Εάν διαβάσετε τον Πολύβιο, όπως και τους πιο αρχαίους,
θα δείτε ότι όταν μιλάει για την ελευθερία των Ελλήνων, την πολιτική ελευθερία των Ελλήνων, εννοεί την ελευθερία των πόλεων, όπως και οι Βυζαντινοί, όπως και οι Έλληνες τουρκοκρατίας. Θέλουν την κοσμόπολη ως κράτος, αλλά με την πολυσυνία, πολιτιακή πολυσυνία της, ώστε να έχουν και τη θεμέλια κοινωνία του κοινού τους, για να ζουν εκεί ελεύθεροι ως πολίτες που διαχειρίζονται τα δικά τους πράγματα. Άρα το γένος είναι το αντίστοιχο στον ανθρωποκεντρικό χρόνο του ελληνικού κοσμοσυστήματος, αυτού που αποτελεί σήμερα η έννοια του έθνους. Δεν στεγάζεται σε ένα ενιαίο κράτος, αλλά σε μια πολυσυνία κρατών που στοιχειοθετεί την έννοια του κοσμοσυστήματος. Το ελληνικό κοσμοσύστημα είναι το ίδιο με το πλανητικό κοσμοσύστημα σήμερα στη μεγάλη κλίμακα, με τη διαφορά ότι ήταν στη μικρή κλίμακα, με όχημα την πόλη, και που τούτο μεν έχει διανύσει μόνη στην βρεφική του περίοδο, τη μετάβαση από την φεουδαρχία στον πρώιμο ανθρωποκεντρισμό, ενώ ο ελληνικός κόσμος μας δίνει το πανόραμα όλης αυτής της εξελικτικής διαδρομής. Έτσι, από πού ξεκινάει και μέχρι πού φτάνει. Γι' αυτό και λέω ότι αυτή που μας προσφέρει τα στοιχεία της γνώσης για να κατανοούμε το σήμερα που είμαστε και πού πηγαίνουμε. Η απάντησή σας με φέρνει και στη δεύτερη ερώτηση. Είπατε ότι θεωρούν δικιά τους πολιτική και κοινωνική οργάνωση. Εντάξει, ξέρουμε πώς ήταν η πόλη στην Ελλάδα. Σε όλα τα τμήματα της κοσμόπολης έχουμε τις ίδιες κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις. Όχι. Προσέξτε, η πόλη σε όλη την περίοδο είναι οργανωμένες ανάλογα με τις εσωτερικές κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες. Αλλού είναι ολιγαρχικές, αλλού είναι λιγότερο ολιγαρχικές, αλλού είναι δημοκρατικές, περισσότερο ή λιγότερο. Στο Βυζάντιο έχουμε μία σχετική μεγαλύτερη ομοιομορφία. Γιατί? Γιατί επειδή η κοινωνική ελευθερία που έχει να κάνει με το οικονομικό σύστημα, άρα με την εργασία και άλλα κοινά, έχει αποκτήσει τη δική της δημοκρατική οργάνωση. Δεν υπάρχει ο ιδιοκτήτης και η μισθωτή, είναι όλοι εταίροι, και αυτό το σύστημα το συναντάμε και στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Έτσι οργανώνονται οι ναυτικές πόλεις, έτσι οργανώνονται όλοι οι πληθυσμοί του ελληνικού χώρου. Αυτό λοιπόν το σύστημα κάνει την πολιτική δημοκρατία λιγότερο απαιτητική. Δηλαδή, για τους Αθηναίους και τους άλλους της εποχής, το να έχει κανείς δημοκρατία στην πόλη, και μάλιστα την ριζοσπαστική δημοκρατία, είναι προϋπόθεση, διότι από εκεί αντλούσε τους οικονομικούς πόρους, τον πολιτικό μισθό για να ζει. Στο Βυζάντιο, επειδή η εργασία επαναξιολογήθηκε θετικά, λόγω του ότι δεν είναι σε σχέση εξάρτησης, έχουμε εκεί την εμπραγμάτωση της κοινωνικής ελευθερίας και δεν χρειάζεται να διέλθει δια της πολιτικής. Στην πολιτική όμως έχουμε τη μέση δημοκρατία. Έχουμε δηλαδή ένα συνδυασμό όπου υπάρχουν οι συλλογικές αρχές εκάστης πόλεως που αποτελούνται από εκπροσώπους των κλαδικών, των εταιρικών συστημάτων και των γειτονιών κλπ. Που συγκροτούν τη γερουσία και τους προεστούς, αλλά συγχρόνως έχουμε στις σημαντικές αποφάσεις και τη συνολική εκκλησία του Δήμου. Αλλά κάθε μικρή ενότητα στο εσωτερικό της κάθε πόλεως έχει τη δική της εκκλησία του Δήμου. Άρα λοιπόν η μέση δημοκρατία και το εταιρικό σύστημα που είναι καθολικό είναι που καθορίζει αυτή την μετριοπαθή δημοκρατία και στο πολιτικό επίπεδο. Είναι το σύστημα που συναντάμε και στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε αλλού πιο ισχυρή μια άρχουσα τάξη οικονομική από μια άλλη, αυτή που μπορεί να πληρώσει τους φόρους για να τους επανεισπράξει μετά όταν αδυνατεί το κοινό να τους καταβάλει. Αλλά αλλάζουν και οι κοινωνικές σχέσεις. Πάβουμε να έχουμε την αντίθεση ολιγαρχίας και δημοκρατίας στο Βυζάντιο. Γιατί δεν την έχουμε.
διότι πάβει να υπάρχει η δουλεία ως διαχωριστική συνιστόσα και η έννοια της σχόλης. Στο Βυζάντιο, λοιπόν, η κοινωνική αντίθεση αναπτύσσεται μεταξύ των πόλεων, των κοινών και των ισχυρών οικονομικά οι οποίοι, ή και πολιτικά, οι οποίοι θέλουν να διαφύγουν από την αρχή του αλληλεγγύου για να μπορούν να μην φορολογούνται στα κοινά και να έχουν μόνο σχέση με το κέντρο όπου τελικά εξαγοράζουν και τα αξιώματα. Άρα αλλάζει και ο χαρακτήρας της κοινωνικής αντίθεσης εδώ, της κοινωνικής πάλης όπως θα το λέγαμε. Ευχαριστώ πολύ. Γίνεται η offshore, δηλαδή. Το Μπισάριο τελικά είναι το πέρασμα του γενικισμού από την αρχαιότητα σε σύγχρονη εποχή. Αυτό είπα πριν. Δεν ακούσα. Ότι αν το Βυζάντιο είναι το πέρασμα από την αρχαιότητα στην νεότερη εποχή. Το Βυζάντιο είναι οποθετικά με ταυτόσιμο τρόπο η αρχαία εποχή. Για να κατανοήσουμε αυτό, δεν αρκεί μόνο να ξέρουμε ότι η κρατοκρατική εποχή, δηλαδή η εποχή των πόλεων κρατών, ενσωματώνεται μέσα στο κράτος της Οικουμένης, αλλά να ξέρουμε επίσης ότι αυτό που είναι το ρωμαϊκό κράτος, Κοσμόπολη, ο νομικός πολιτισμός της Ρώμης, με τις παρεκκλήσεις, τις δεσποτικές και λαιλατικές παρεκκλήσεις, και αν θέλετε ο νομικός πολιτισμός του Βυζαντίου, είναι ο πολιτισμός που κληρονομείται από την πόλη κράτος και που προστίθεται σε αυτόν και ο πολιτισμός των ελληνιστικών χρόνων. Οι Ρωμαίοι ήδη λένε ότι εμείς είμαστε το κράτος που κληρονομήσαμε από την ελληνιστική εποχή, η Κοσμόπολη. Διαφορά ποια είναι, ότι στην, η μετάβαση στην Οικουμένη γίνεται από τον ελληνικό κόσμο, αλλά συγχρόνως όμως καθοδόν βαλτώνει. Δεν κατορθώνει να ολοκληρώσει αυτή την οικουμενική μετάβαση, διασπάται, δεν μεταβάλλεται σε οικουμένη η Δύση όπως σχεδίαζε ο Αλέξανδρος και έχουμε μία στασιμότητα, ένα βάλτωμα που έρχεται η Ρώμη και πραγματοποιεί αυτή την ενότητα του ελληνικού κόσμου, την οικουμενική ενότητα του ελληνικού κόσμου σε μία επομένως οικουμενική κοσμόπολη με τρομερές όμως απώλειες. Και συγχρόνως έρχεται το Βυζάντιο ουσιαστικά να αποκαταστήσει τα πράγματα και να επαναφέρει στην τροχιά που εγκαθίδρυσε ο κλασικός ελληνισμός και η ελληνιστική οικουμένη τα πράγματα και στο επίπεδο του κράτους και στο επίπεδο της κοινωνίας και της οικονομίας και της ταυτότητας εννοείται, διότι ξανά το κράτος και το κοπολιτικό σύστημα, δηλαδή όπως και η όλη κοινωνία, ανακτά αυτή την ελληνική ταυτότητα. Επομένως, δεν είναι η γέφυρα, είναι η ακρεφνής συνέχεια η οποία ολοκληρώνεται με την κατάλυση του ελληνικού ανθρωπογενικού κοσμοσυστήματος αυτής της οικουμενικής φάσης, δηλαδή από το έμβριο εκείνο της απολυταρχίας που εμφύτευσαν με τους Βαβαρούς οι δυτικές απολυταρχίες, οι ευρωπαϊκές απολυταρχίες στον κορμό του ελληνικού κράτους. Θέλω να σας δώσω μια εικόνα, αν θέλετε, μιας πραγματικότητας σε αυτή την πορεία. Τις μεγάλες αυτές φάσεις τις οργανώνει, τις αναπτύσσει, τις προετοιμάζει ο μητροπολιτικός ελληνικός κόσμος. Τη μετάβαση στην Οικουμένη την προετοιμάζει η κρατοκεντρική εποχή και αυτό δηλώνει, το αδιέξοδο αυτό δηλώνει ο Πελοποννησιακός πόλεμος, τη δυναμική της υπέρβασης, δηλαδή του κρατοκεντρισμού. Αυτό το επιχειρεί η Αθήνα και αποτυγχάνει. Οι εσωτερικές δυνάμεις της Αθήνας απέτρεψαν την κοσμοπολιτιακή ηγεμονία της Αθήνας στον Πελοποννησιακό πόλεμο και την ήττα της. Όχι οι δυνατότητές της, που αποδεικνύεται ότι ήταν εφικτές. Έρχεται λοιπόν η Μακεδονία, οι ίδιοι Αθηναίοι, στοχαστικοί άνθρωποι, ο Ισοκράτης, ψάχνει αυτό που περίμενα από τους Αθηναίους που δεν έγινε, να βρει κάποιον να το πετύχει και απευθύνεται στο τέλος
στον Φίλιππο και στον Αλέξανδρο και λειτουργεί η Μακεδονία ως εμβριουργός στη μετάβαση. Αυτό που δηλαδή που προετοιμάζει εσωτερικά ο ελληνικός ανθρωποκεντρικός κόσμος έρχεται μια εξωτερική στην περιφέρεια δύναμη να το κάνει. Το ίδιο συμβαίνει με τη Ρώμη. Η Ρώμη επιβάλλει αυτό που ο εσωτερικά ο ελληνικός κόσμος δεν καταφέρει να επιβάλλει. Να οδηγήσει στο τέλος. Λειτουργεί δηλαδή ως εμβριουργός. Το ίδιο συμβαίνει με τη Δύση, τη Δυτική Φεουδαρχία που γίνεται μεταβατική σε σχέση με το Βυζάντιο. Ο δρόμος προς την εσωτερικότητα εισάγεται από το Βυζάντιο και τον καρπώνεται η Δύση. Γιατί εσωτερικά στο Βυζάντιο αναπτύσσονται οι δυνάμεις της αντίθεσης που οδηγούν τελικά στο 1204, μετά στο 1453 και στο τέλος με την οριστική ακύρωση αυτής της μετάβασης στην Επανάσταση του 1821. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαλεκτική σχέση την οποία πρέπει μπορούμε να τη δούμε και σε σχέση με την εποχή μας και την εξέλιξή της. Όταν κάποιος αντιστέκεται και ενώ μέσα του αναπτύσσονται οι δυνάμεις εκείνες για να πάει στο μέλλον και δεν τα καταφέρνει, έρχεται κάποιος άλλος να διαιτητεύσει. Αναλογιστείτε τις απώλειες. Εάν είχε επιβάλει η Αθήνα, τότε το Βυζάντιο, η Οικουμενική Κοσμόπολη θα είχε κεντρική πολιτεία δημοκρατική. Σκεφτείτε τι διαδρομή χρειάστηκε για να φτάσουμε σε μια αντιπροσωπευτική πολιτεία στην εποχή του Βυζαντίου. Και βέβαια στις πόλεις που υπήρχε αυτή η μέση δημοκρατία. Το ίδιο μπορούμε να πούμε με τη Ρώμη που αναγκάστηκε να παραδώσει τα κλειδιά πάλι στον ελληνικό κόσμο της Οικουμένης. Αλλά το πιο συντριπτικό πλήγμα στον ανθρωποκεντρικό γίγνεσθε το σηματοδοτεί η ηγεμονία του δυτικού δρόμου της μετάβασης στην εωτερικότητα αντί του ελληνικού δρόμου. Διότι καταλύεται όλο το ανθρωποκεντρικό οικοδόμημα που ολοκληρώθηκε στην περίοδο του ελληνικού κόσμου και θα μπορούσε κάλλιστα, εάν είχε επικρατήσει ο ελληνικός κόσμος, το παράδειγμα του Ρίγα πρέπει να το μελετήσετε, ξέρετε, για το πώς βλέπει τη μετάβαση στη μεγάλη κλίμακα του κράτους της Κοσμόπολης. Και βεβαίως ξεκινάει από μηδενική αφετηρία πάλι. Δηλαδή, ενώ επιτυγχάνεται η μεγάλη κλίμακα του κράτους έθνους, η αφετηρία για την ανθρωποκεντρική μετάβαση έρχεται στην εποχή την προσολώνια. Και το αποτέλεσμα είναι ότι και ο ελληνικός κόσμος μετά την εμφύτευση του δεσποτικού κράτους αναγκάζεται να επανέλθει στην προσολώνια εποχή για να, δηλαδή οπισθοδρομώντας για να μετεξελιχθεί στη μεγάλη κλίμακα. Αυτή είναι και η τραγωδία του σήμερα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Μας γεμίζετε με χαρά και ενισχύετε την κοινωνική μας αυτοσυνείδηση. Είμαι ο Γιάννης ο Γεωργίου, το 80 ήμουν φοιτητή σας. Είχα γεννηθεί τότε. Δεκαετία του 80. Θέλω να πω, να ρωτήσω το εξής. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό εκείνο στο βυζαντινό πολιτισμό, είναι το κοινωνιοκεντρικό παράδειγμα που συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη ομάδων από χαμηλές κοινωνικές, από χαμηλά στρώματα, όπως είναι οι τσιγκάνοι, από την οποία έρχονται την καταγωγή, όπως ξέρετε. Ενώ, δηλαδή υπάρχει ένταξη στον ευρύτερο βυζαντινό χώρο, στον ύστερο βυζαντινό χώρο αυτών των ομάδων, ενώ άμα τη αφήξη τους στη Δύση, 1415, αρχίζουν οι διώξεις, μας λένε οι πηγές. Θυμηθείτε, η αγάπη σας ότι ο πατέρας της Θεοδόρας, μιας και αναφερθήκατε στον Ιουστινιανό, λένε οι πηγές ότι ήταν αρκτοσύρτης, αρκουδιάρης. Ήταν. Δεν λένε οι πηγές, ήταν. Και η Θεοδόρα εκεί έπαιζε, εργαζόταν ηθικά. Προσέξτε, για να κατανοήσουμε αυτό το γεγονός ότι και γυναίκες γίνονται βασίλισσες και άνθρωποι ταπεινής καταγωγής, αργυραμιδοί κλπ. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η ιδιοσυστασία του ελληνικού κόσμου, άρα και του ελληνικού πολιτικού συστήματος της Βυζαντίου. Είτε μιλάμε για τις πόλεις, τα κοινά, είτε μιλάμε για το κεντρικό πολιτικό σύστημα, αυτοί που συγκροτούν το Δήμο και την σύγκλιτο ουσιαστικά είναι κατά
στη μία στην ολότητά τους και στην άλλη κατά πλειοψηφία τα μέλη των εταιρικών συνενώσεων, δηλαδή οι συντεχνιάρχες και λοιπά, για να το πούμε σήμερα. Η αργυραμιβή, οι συμβολιογράφοι, οι οικοδόμοι κλπ. Αυτοί λοιπόν, οι αγρότες, αυτοί λοιπόν είναι που αφού είναι κοντά στην εξουσία και είναι αυτοί που ορίζουν με την ψήφο τους τον βασιλέα, δεν έχουν κανένα λόγο να μην είναι και οι ίδιοι υποψήφοι. Ο Βασίλειος ο πρώτος είναι ένας χωρικός που δεν ξέρει να βάλει την υπογραφή του. Λοιπόν, αφού κάνει μια μεγάλη διαδρομή μέχρι την Πάτρα και διάφορα, πηγαίνει στο κέντρο και καταφέρνει να μπει και να γίνει κολλητός, όπως λέμε, του βασιλιά. Και σιγά σιγά καταφέρνει να παίξει το ρόλο που έπαιξε για να ανέλθει στην εξουσία. Αγράμματος. Έχουμε πλήθος βασιλέων που είναι από αυτή την εργασιακή τάξη των ταπεινών ανθρώπων. Γιατί είναι αυτοί που καθορίζουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει καμιά απαγόρευση ούτε για τις γυναίκες, ούτε για τους φτωχούς εργαζόμενους. Και να πούμε και κάτι, έχει σημασία να το τονίσουμε για τις γυναίκες, γιατί δεν είναι κληρονομικό δικαιώματι οι γυναίκες που ανεβαίνουν στο θρόνο. Μας λέει ο Ζωναράς ότι όταν η Ζωή και η αδελφή της Θεοδώρα έγιναν συμβασίλισσες, οι στρατηγοί και οι αξιωματούχοι, οι υπουργοί και οι συγκλητικοί την άκουγαν με πολύ προσοχή και με ταπεινότητα. Δέχονταν δηλαδή την ηγεσία της. Γιατί η θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο και γενικά στον ελληνικό κόσμο ήταν ανάλογη της θέσης του οίκου. Αν ο οίκος ήταν σπουδαίος και η γυναίκα ήταν σπουδαία και μάθαινε και γράμματα, έχουμε πλήθος, ιδίως στο Βυζάντιο, που κληρονομεί μεταξύ των άλλων και την έννοια του δημοσίου πανεπιστημίου από τους ελληνιστικούς χρόνους. Δεν το γνωρίζουμε στη Ρώμη. Λοιπόν, στο Βυζάντιο είναι πλήθος οι γυναίκες που παίζουν όχι μόνο σημαντικούς ρόλους, αλλά και ρόλους στα γράμματα και ρόλους στη μελέτη των κειμένων. Δεν είναι μόνο η Άννα η Κομνίνη, είναι πάρα πολύ. Για να το δείτε με τα σημερινά δεδομένα. Τσιγκάνοι σήμερα αρχίζουν και ενσωματώνουν την έννοια, όπως και όλες οι άλλες κοινωνικές ιδιαιτερότητες, την έννοια του δικαιώματος. Προσέξτε λίγο. Η νεωτερικότητα από τη δεκαετία του 80 αρχίζει και εισάγει την έννοια του δικαιώματος αντί της ελευθερίας. Το δικαίωμα δεν είναι ελευθερία, είναι δυνατότητα να προστατεύσω, να οριοθετήσω την ελευθερία που έχω και να διεκδικήσω κάτι παραπάνω από αυτόν που μου στερεί την ελευθερία σε ένα άλλο πεδίο. Όταν διαδηλώνω, αυτό είναι δικαίωμα, δεν είναι ελευθερία. Ελευθερία θα ήταν εάν είχα εγώ το πολιτικό σύστημα να αποφασίζω. Αυτή η διαφοροποίηση είναι κρίσιμη όμως, διότι στις μέρες μας ακόμα και η έννοια του δικαιώματος που αντιτείνεται στην έννοια της ελευθερίας, μάλιστα εάν μιλήσει κανείς για κοινωνική ελευθερία ή για πολιτική ελευθερία θα χαρακτηριστεί λαϊκιστής, αλλά αντιτείνεται επίσης και στο κοινωνικό και πολιτικό δικαίωμα. Δεν θα δείτε να προβάλλει το δικαίωμα στην εργασία όπως ήταν πριν, για να προστατεύεται η ατομική ελευθερία του ανθρώπου μέσα στην εργασία. Δεν θα δείτε να προτείνεται το πολιτικό δικαίωμα και η διεύρυνσή του ώστε να αισθάνεται η όποια πολιτική ηγεσία σε όποιον κόσμο την ανάσα της κοινωνίας και να πολιτεύεται με βάση το δημόσιο συμφέρον. Διαπιστώνεται ότι επικεντρώνεται στις ιδιωτικές συλλογικές υποθέσεις, στις κοινωνικές ομάδες έξω από την πολιτική. Γιατί αυτό? Για να μας βάλει να τσοκωνόμαστε μεταξύ μας και να μην βλέπουμε το δέντρο, αλλά το δάσος, αλλά το δέντρο. Αυτό δεν θα το συναντήσουμε στον ελληνικό κόσμο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε ένα κοινό. Υπήρχαν πολλά κοινά που βέβαια στεγάζονταν και σε ένα ευρύτερο όταν υπήρχαν γενικότερες υποθέσεις, αλλά υπήρχε το κοινό των Εβραίων,
υπήρχε το κοινό των Σλάβων, υπήρχε το κοινό των Ελλήνων, υπήρχε και πολλά άλλα κοινά, ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων. Σε κάθε κοινό από την αρχαιότητα υπάρχει αυτό, δηλαδή υπάρχει η έννοια της πολιτιακής αυτοσυγκρότησης. Εάν ήσασταν δηλαδή στην εποχή του Βυζαντίου, θα είχατε το δικό σας κοινό μέσα σε μία πόλη και θα είχατε επομένως να διαμορφώνετε τις δικές σας πολιτικές και κοινωνικές ανάγκες και συγχρόνως να διαλέγεστε με τα άλλα κοινά που θα είχαν τις δικές τους για να γίνετε εκεί οι συνθέσεις. Άρα εσείς είστε ιδιώτες που παλεύετε για να κατακτήσετε κάποια στοιχειώδη δικαιώματα στην κοινωνική ζωή που υπό διαφορετικές συνθήκες θα τα είχατε πάρει μόνοι σας. Από τη σημαία που λέμε, δηλαδή από την πολιτιακή σας αυτοσυγκρότηση. Τόσο μακριά είμαστε και τόσο πολύ μας διδάσκει ο ελληνικός κόσμος στο σύνολό του. Όλοι οι Βυζαντινοί μέχρι το τέλος του Βυζαντίου, ακόμα και οι Έλληνες τουρκοκρατίας, σκέφτονται με τους όρους της αρχαιότητας. Σκέφτονται πώς θα ανασυγκροτηθεί το κράτος της Οικουμένης, η Κοσμόπολη, και όχι πώς θα συγκροτηθεί ένα κράτος έθνος με τα σημερινά χαρακτηριστικά της δυτικής φεουδαρχίας, απολυταρχίας. Επομένως, το ελληνικό έθνος το στοχάζονται με τους όρους, πολιτικούς όρους της Κοσμόπολης και όχι του έθνους κράτους. Αυτό δείχνει ακριβώς και την αδυναμία, βέβαια αυτό διαψεύδει αν θέλετε τον ισχυρισμό των νεωτέρων ότι το έθνος το δημιουργεί η Δύση και όχι ο ελληνικός κόσμος, έτσι, στο οποίο προσαρτήθηκαν και με την έννοια του έθνους και οι δυτικοί. Αλλά ομολογεί ακριβώς ότι όλοι οι ιστορικοί του Βυζαντίου αγνοούν τα στοιχειώδη για το Βυζάντιο. Τα διαβάζουν και τα ιστορούν με βάση την δυτική απολυταρχία και τη δυτική ανάγνωση που οικοδόμησε ο διαφωτισμός. Δηλαδή πώς θα φτιάξουν μια ιστόρηση που θα δικαιώνει την ηγεμονία τους. Αυτό έπρεπε να εκβάλει το Βυζάντιο από την ιστορικότητά του. Και βεβαίως όλοι αυτοί που δεν δέχονται το έθνος και την ιστορικότητά του, άρα τον ελληνικό ανθρωποκεντρικό κόσμο, το έχω πει επανειλημμένα, είναι βαθιά αντιδραστικοί, οπισθοδρομικοί. Βαθιά αντιδραστικοί. Και σε σχέση με αυτό που διδάσκει ο ελληνικός κόσμος, αλλά και σε σχέση με τις συνθήκες που διάγουμε σήμερα. Μπορεί να στέκει κανείς στο 18ο αιώνα και στα συστήματα του 18ου αιώνα για να σκέφτεται το μέλλον σε μια εποχή που εξελίσσεται ραγδαία με όρους υπέρβασης αυτού που δημιούργησε η εποχή του διαφωτισμού. Που εξήγηλε μάλλον.